Πραγματικά σήμερα, όπως το μεσημέρι που είχα ένα κενό στο Υπουργείο, σκεφτόμουν να λέω τι από σήμερα. Μου κάνει πολλές ομιλίες στην Αθήνα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει, πριν από 2 χρόνια θυμάμαι τις ομιλίες που ήταν με το μεγάλο ζόρι τότε, θα κλείσει αξιολόγηση, θα πτωχεύσουμε, θα μας πετάξουν στην πάντα, θα προσκυνήσουμε για πολύ ακόμα κάποια πράγματα. Θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ένα σύστημα που καταραίει στην υγεία. Περάσαν τρία χρόνια. Η παρένθεση που έλπιζαν οι άλλοι κρατάει 3 χρόνια και θα κρατήσει άλλον ένα. Και νομίζω ότι μετά τις 21 Αυγούστου τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, όσο κι αν απλώνουν μια καταχνιά τα ΜΜΕ με αυτό το πραγματικά λυσόδη αγώνα που κάνουν για να στηρίξουν όλο το παλιό σύστημα και την προμετωπία τους που επέλεξαν τον Μητσοτάκη, ναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά μετά τις 21 Αυγούστου. Και αυτό αποδεικνύει ότι είχαμε δίκιο αυτοί που το επιλέξαμε και ήμασταν η πλειοψηφία και το επικύρωσε ο ελληνικός λαός αυτό, τον Ιούλη του 2015, να δεχτούμε αυτό το συμβιβασμό, λέγοντας στον ελληνικό λαό καθαρά και κατάμα την αλήθεια, ότι ναι, κάνουμε πίσω, όχι γιατί το θέλουμε, όχι γιατί το λέει η καρδιά μας, όχι γιατί αλλάξαμε ή προσκυνήσαμε, αλλά γιατί είμαστε μόνοι μας και αδύναμοι. Και κάποιοι που τάξανε βοήθεια δεν τη δώσανε και εκείνη την κρίσιμη εβδομάδα, κάθε άλλο παρά τη δώσανε. Ίσα-ίσα μας είπανε κλειστή η πόρτα και βρείτε τα με τους άλλους. Κάναμε ένα συμβασμό, επώδυνο σε αρκετά σημεία, που όμως επέτρεψε, και τώρα μπορούμε να το πούμε, δεν είναι θα το κάνουμε, το κάναμε, να εφαρμόσουμε τα περισσότερα στοιχεία ενός παράλληλου προγράμματος ανακούφισης των χαμηλότερων λαϊκών στρωμάτων, να πάρουμε κάποια πρώτα μέτρα αναδιανομής, να ρυθμίσουμε το χρέος, να αλλάξουμε κάποιους συντισμούς στην Ευρώπη, γιατί υπενθυμίζω 18-1 ήμασταν, ο Τσίπρας μοναχός του και 18 απέναντι, σκυλιά μαύρα να τον φάνε. Αυτό άλλαξε και γι' αυτό βγήκαμε και τώρα. Και είναι προφανές ότι τώρα πρέπει, και το έχουμε κάνει σε πολλούς τομείς, πρέπει να σχεδιάσουμε για τον καιρό, και να υλοποιήσουμε βέβαια, για τον καιρό που απομένει μέχρι τις εκλογές, μια σειρά από πολιτικές και παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν και, στη Δεύση Θεσσαλονίκη, τα οποία πραγματικά να αρχίζουμε να αποκαθιστούμε αδικίες, να επιστρέφουμε εισοδήματα, να αλλάζουμε όρους και κανόνες του παιχνιδιού της εξουσίας, να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται δικαιοσύνη, να προχωρήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, να κάνουμε πράξη με συγκεκριμένο τρόπο και όχι γενικόλογες κουβέντες την ιστορία της παραγωγικής ανασυγκρότησης, να ενισχύσουμε πιο πολύ από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα το θέμα του κοινωνικού κράτους. Αυτή τη στιγμή, στο χώρο της υγείας, να ξεκινήσω από αυτό και θα μιλήσω για όλα, στο χώρο της υγείας, μετά από 3 χρόνια ενός σκληρού καθημερινού αγώνα, δεν θα πω τι θέλουμε να κάνουμε, θα πω τι κάναμε. Και το οποίο πραγματικά, γιατί πήραμε ένα σύστημα υγείας που με συνειδητό τρόπο οι άλλοι το αποδιοργάνωσαν, το αποστελέχωσαν και ήταν σε μια επιταχυνόμενη κατρακύλα μέχρι το Γενάρη του 2015. Πήραμε νοσοκομεία και γενικά το σύστημα υγείας, τα οποία το 2014 είχαν 735 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Δηλαδή, αν πλήρωναν ό,τι είχαν στα ταμεία τους, θα χρώσταγαν και άλλα 735. Με την κακομοιριά που τραβήξαμε το 2015 και παρά τους πρώτους 6-7 μήνες και τις δεύτερες εκλογές και τα δημοψηφίσματα κλπ., παρά το γεγονός ότι ενισχύσαμε τη χρηματοδότηση, στο τέλος της χρονιάς χρωστάγαμε 935. Δηλαδή, ό,τι είχαν στο ταμείο τους να το δίνανε, θα χρωστάγανε 935. Το 2016 έγινε η μεγάλη επιστροφή, που έγινε πρώτη φορά στην ιστορία του υγειονομικού συστήματος, ακόμα και τις εποχές των παχιών αγελάδων των πρώτων χρόνων του ΠΑΣΟΚ. Στο τέλος της χρονιάς του 2016, τα νοσοκομεία έκλεισαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους με 35 εκατομμύρια θετικό πλεόνασμα. Δηλαδή, αν πλήρωναν ό,τι χρώσταγαν και είχαν αγοράσει από παλιά και από καινούργια, τους μέναν 35 εκατομμύρια.
Και το 2017, πάλι λόγω άλλης διανομής και επειδή προχωρήσαμε και πιο βαθιά κάποια πράγματα σε σχέση με προμήθειες, με εξοπλισμούς κτλ., το αυτό το αποτέλεσμα ήταν 370 εκατομμύρια θετικό πλεόνασμα. Και για κάποια αντίστοιχα νούμερα προχωράμε και φέτος. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι νούμερα, αλλά αυτά μεταφράζονται σε όρους λειτουργίας. Μέχρι στιγμής, επίσης από το Οκτώβριο του 2015, έχουν προστεθεί στο σύστημα περίπου 17.000 άνθρωποι και μένουν να προστεθούν άλλες 4.000 με 4.500, συμπεριλαμβάνοντας και την τελευταία προκήρυξη του κερνού. Επίσης από το πράγμα ισορρόπησε το σύστημα, κατευθύνθηκαν αυτοί οι διορισμοί όλων των ειδών, μόνιμο προσωπικό από αυτούς είναι 8.500, οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι, αλλά με έναν άλλο τρόπο συμβασιούχοι, και μιλάω για το παράδειγμα του ΟΑΕΔ, που για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΑΕΔ έβγαλε τέτοιο πρόγραμμα, όχι πεντάμινο ή οχτάμινο, αλλά δωδεκάμινο που έγινε 24μινο και που θα παραταθεί. Και που είχε τις αμοιβές, όχι πάρε 500 ευρώ και σκάσε, αλλά είχε 5 ευρώ λιγότερα από αυτό που θα έπαιρναν αν διορίζονταν σαν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με κυκλικό ωράριο και αμοιβή υπεροριών και το επίδομα της επικίνδυνης εργασίας, όποιοι το παίρνουν από αυτούς που διορίστηκαν. Από όλες λοιπόν τις κατηγορίες αυτές, μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα νοσοκομεία και κατά ένα μικρότερο ποσοστό, τώρα στρέφουμε τα βλέμματά μας προς τα εκεί πιο πολύ, τα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια. Πήραμε μια πρωτοβάθμια από την οποία λείπαν 2.500 γιατροί. Συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα εκεί. Έχουμε βάλει κόσμο. Αναπτύσσουμε την ιστορία των ΤΟΜΗ, των τοπικών μονάδων υγείας, γιατί ήδη λειτουργούν 105 ή 106 σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι μέχρι τέλος της χρονιάς να ξεπεράσουμε τις 120 και στην επόμενη χρονιά να επιταχύνουμε για τις 239. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι δύο τα πράγματα που δεν έχουν ανοίξει 239. Το ένα είναι ότι δεν έχουμε την αναμενόμενη εισρωή γιατρών. Τώρα ήρθα κάμποση, γιατί έχει δεχτεί μια μεγάλη επίθεση αυτό το πράγμα. Σπάει διάφορα κυκλώματα αυτό και δέχεται μια επίθεση. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και αρκετοί δήμοι οι οποίοι δεν συνεργάζονται για την ανέβραση κτηρίων που θα στεγάσουν αυτές τις ιστορίες. Όπου έχουν δημιουργηθεί, πραγματικά είναι τεράστια ανακούφιση για τον αστικό πληθυσμό, διότι το μεγάλο μειονέκτημα του ΕΣΥ του 83 ήταν ότι άφησε την πρωτοβάθμια περίθαλψη των αστικών κέντρων συνειδητά στον ιδιωτικό τομέα και στα ιατρία του ΙΚΑ στην αρχή ή των ταμείων, τα οποία όμως δεν συγκροτούσαν ένα οργανωμένο και με πανελλαδικό σχεδιασμό σύστημα από το βάθμιο περίθαλψης, παρά το γεγονός ότι πρόσφεραν πολλά πράγματα. Κάναμε μια σειρά από παρεμβάσεις που είχαν να κάνουν με το ΕΚΑΒ. Πέρα από την υλοποίηση κάποιων διορισμών και εκεί, αυτή τη στιγμή από δικούς μας διαγωνισμούς, δηλαδή του ΕΣΠΑ, των ιδίων πόρων του ΕΚΑΒ, για πρώτη φορά στην ιστορία του, αντικαθιστούμε συνολικά περίπου 250 ασθενοφόρα και έχουμε και τα 143 της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου. Το ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα έχει 750 ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή, έτσι το παραλάβαμε, αντικαθιστούμε τα 450 από αυτά, που είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Ανοίξαμε τη βάση των αεροδιακομιδών στη Σύρο. Ένα αίτημα 30-40 ετών όλων των νησιωτών, το οποίο κάνει περίπου 300 αεροδιακομιδές το χρόνο, γλιτώνοντάς μας και κόστος λειτουργίας, αλλά και αμεσότητα στην επέμβαση. Διότι άλλο πράγμα να ξεκινάει από την Ελευσίνα για να πάει στην Αμοργό και άλλο πράγμα να ξεκινάει από τη Σύρο για να πάει στην Αμοργό και να νοσηλευτεί στη Σύρο το περιστατικό που μπορεί να νοσηλευτεί εκεί και όχι στην Αθήνα και να κουβαλιούνται και συγγενείς κτλ. Και προχωράμε και για την ιστορία της βάσης του ΑΚΤΗ. Το ίδιο κάναμε και στη Χαλκιδική με μια συνέργεια με το ελικόπτερο της πυροσβεστικής τα Σαββατοκύριακα. Επιδοτήσαμε για πρώτη φορά το ΕΚΑΒ από το ΝΕΟΠΗ με 12-13 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και μάλιστα διπλές χρηματοδοτήσεις με αναδρομική ισχύ από το 12 για να ξεχρεώσουμε περίπου 100 εκατομμύρια χρέη αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ προς την πολεμική αεροπορία, τα οποία τραβάγανε από την δεκαετία του 90. Που συμφωνήσαμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα κουρέψαμε στα 50 εκατομμύρια και είναι και αυτοί ευτυχισμένοι και εμείς ευτυχισμένοι που τελειώνει αυτή η ιστορία και κλείνουμε πληγές του παρελθόντος.
Και επίσης είναι σε εξέλιξη η ιστορία των πλωτών βάσεων του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που θα μπουν με πλωτά ασθενοφόρα που θα χρησιμοποιούνται και από το λιμενικό σώμα σε Λέρο, Νάξο και την Ρόδο. Που είναι στη διαδικασία ο διαγωνισμός. Επίσης, προχωρήσαμε και κάναμε μια μεγάλη επιλογή. Διώξαμε τους εργολάβους των διάφορων συνεργείων από τα νοσοκομεία. Σε πολλά νοσοκομεία. Όχι σε όλα. Γιατί εδώ μας έχει μπλοκάρει η ανεξάρτητη και αδέκαστη ελληνική δικαιοσύνη. Περίπου σε 68-69 νοσοκομεία τους έχουμε διώξει. Είναι μια τεράστια εξοικονόμηση πόρων, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι, σε αυτά τα συνεργεία παίρνουν από 200 έως 300 ευρώ παραπάνω στην τσέπη τους, και λειτουργούν με άλλες συνθήκες εργασίας. Και όχι αυτό που τους είχαν πριν, που τους είχαν σκλάβους μεσαιωνικής γαλέρας, τους είχαν στο νοσοκομείο, αλλά καθάριζαν και δύο-τρία ξενοδοχεία παράδειγμα. Ή άλλες δουλειές που είχαν οι εργολάβοι. Ένα παράδειγμα θα πω. Από αυτό που κάναμε στον Ευαγγελισμό, εξοικονομήσαμε, δίναμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτή τη στιγμή δίνουμε 2.400 και με τα 2 εκατομμύρια προσλαμβάνουμε, ήδη ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, 115 άτομα επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Από αυτή την εξοικονόμηση. Αυτή είναι η αναδιανομή. Πολύ καλά καταλαβαίνετε, αυτά τα 2 εκατομμύρια που μεταφράζονται σε αξιοπρεπείς μισθούς ανθρώπων που δουλεύουν και ενισχύουν το σύστημα, σε ποιανό τις τσέπες πηγαίνανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μόνο ένα νοσοκομείο. Ας πούμε, σε άλλα νοσοκομεία μας έχουν μπλοκάρει. Για παράδειγμα, στο Σωτηρία βγαίνει δικαστική απόφαση και λέει: πολύ καλά το κάνετε, υπερασπίζετε το δημόσιο συμφέρον. Και στο Γεννηματάς από δίπλα βγαίνει ένας άλλος δικαστής και λέει: όχι, κύριε, δεν θα το κάνετε, γιατί υπονομεύεται το κέρδος του εργολάβου. Έτσι ακριβώς. Υπονομεύεται το επιχειρηματικό κέρδος. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο γίνεται στο Αττικό. Έτσι, που προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε, προλάβαμε τη φύλαξη και κάναμε, μας έχουν μπλοκάρει στην καθαριότητα. Είναι ο Δραγόρας εδώ και κοπανιέται με τους, πώς το λένε, με τους εργολάβους, αλλά είναι το κάθε νοσοκομείο που κερδίζεται, είναι και μια μικρή μάχη και μια μικρή νίκη πραγματικά για να επαναφέρουμε τις εργασιακές συνθήκες που πρέπει σε αυτούς τους χώρους. Να πω μερικά πράγματα για τον ΕΟΠΗ. Τον ΕΟΠΗ τον παραλάβαμε με 2 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα που χρέη πρακτικά έχουν μηδενιστεί είναι γύρω στα 250. Είναι η τρέχουσα λογιστική κατάσταση που και έχει τα χρήματα. Έχουμε λόγω της πτώσης της ανεργίας, την οποία την παραλάβαμε στο 26,5 και αυτή τη στιγμή με αδημοσίευτα στοιχεία είναι κάτω από το 19, λόγω του ότι παρά τα όσα λένε, η συντριπτική πλειοψηφία ελευθεροεπαγγελματιών πλήρωσε λιγότερα, αλλά πλήρωσαν περισσότεροι, τα έσοδα του ΕΦΚΑ αυξήθηκαν. Και έτσι έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Το 2015 ο ΕΟΠΗ πήρε από τα ασφαλιστικά ταμεία 3.480 εκατομμύρια ευρώ σαν ασφαλιστικές εισφορές για υγεία. Το 2016 πήρε 4.123. Το 2017 πήρε 4.760 και φέτος θα ξεπεράσει τα 4.850. Δεν είναι αυτό που λένε η αύξηση της παρακάτησης του 2% των συνταξιούχων, είναι και η συγκεκριμένη μείωση της ανεργίας, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και με τους ελέγχους που έχουν γίνει. Τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα? Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υλοποιήσουμε μια συνειδητή πολιτική επιλογή, η οποία ποια ήταν? Πέρα από τα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πραγματικό χρήμα που δίνουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, μπόρεσε ο ΕΟΠΗ να δώσει, το 2015 είχε δώσει 50 εκατομμύρια. Το 2016 έδωσε 400 εκατομμύρια ευρώ. Το 2017 έδωσε 600 εκατομμύρια ευρώ πραγματικό χρήμα, αυτό είναι χρήμα, δεν είναι πίστοση, στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας και μπόρεσε έτσι πραγματικά να ισορροπήσει το σύστημα. Φτιάξαμε καινούριο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Θα το έχω να το λέω στα εγγόνια μου ότι είμαι ο πρώτος Υπουργός Υγείας που ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Γραμμή-γραμμή, διότι αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια
ήταν ότι κάθε ομάδα, κάθε αντιπρόσωπος, κάθε εταιρεία, κάθε σύλλογος ο οποίος ήθελε και κάποιο προϊόν να προωθήσει, το έχωνε και μέσα στον ΕΚΠΗ. Μια γραμμή του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΗ μπορεί να πεζόταν 50 εκατομμύρια. Και κάποια χρειάζονται, κάποια άλλα όμως και δεν χρειάζονται και υπερτιμολογούνταν. Και βάλαμε μια μεγάλη, κάναμε ένα πολύ μεγάλο εξορθολογισμό και ρύθμιση εκεί, χωρίς να μειώσουμε τα όρια δαπανών, γιατί πρέπει να υπάρχει και αναδιανομή προς αυτούς που εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό το καταφέραμε. Και είναι μια καταστροφία. Έχουμε αντιδράσεις. Η τελευταία είναι, και βλέπω εδώ και ένα παλιό μου σημαντή, υπάρχει, είναι η αντίδραση που έχουν οι οπτομέτρες και οι οπτικοί, στους οποίους κάναμε όπως κάναμε και σε άλλους επαγγελματίες, να κάνουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ και να πληρώνονται από αυτόν. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει στις 60 μέρες. Μην ακούτε τα άλλα που λένε. Ο ΕΟΠΗ, αυτούς που έχει συμβάσεις, κλινικές, φαρμακεία, εργαστήρια, πληρώνει στις 60 με 90 μέρες. Την πλειοψηφία στις 60 και αρκετούς στα 90. Πληρώνει, γιατί έχει να πληρώσει. Από 1η-1η του 16, ο ΕΟΠΗ δεν βάζει νέο χρέος. Απλά αυτό που γίνεται είναι το εξής. Και αυτό είναι το πρόβλημα που υπήρξε και με τους λογοθεραπευτές. Τα λέω τώρα γιατί μπορεί να αναπτυχθούν μετά, αλλά θέλω να τα καλύψω. Αυτό που γίνεται και με τους λογοθεραπευτές για την ειδική αγωγή και με τους οπτικούς για τα γυαλιά, για τα δαπάνη των γυαλιών, είναι ότι πρακτικά εμείς είπαμε να μην πληρώνει ο ασθενής, να πληρώνουμε εμείς αυτόν τον οποίο έχουμε τη σύμβαση. Απλά χάνουν την άμεση ρευστότητα από τον ασθενή και αντιδρούν. Πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια μιας καλής συμφωνίας σιγά σιγά θα το λύσουμε και αυτό, γιατί κάνουμε την επιλογή να δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να καλύπτουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, αυτό το κομμάτι το οποίο, καλύπτουμε. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα για το νοσοκομεία, θα κλείσω γι' αυτό για να πάω στα άλλα, που όμως θεωρώ ότι αυτό που πραγματικά θα είμαστε περήφανοι και εγώ και ο Ανδρέας και αυτή η κυβέρνηση, το οποίο είναι ένα βαθιά αριστερό μέτρο, είναι μέτρο που δεν το έχουν κάνει άλλες καπιταλιστικές χώρες με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης και πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και εμείς το κάναμε μέσα στη μνημονιακή περίοδο και ήταν ένα βασικό στοιχείο του παράλληλου προγράμματος, ήταν η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων. Η κρίση έσπρωξε 2.300.000 συμπολίτες μας στην αποασφάλιση. Και δεν ήταν επειδή ήταν μπαταχτσίδες, ήταν γιατί χάσαν τις δουλειές τους, γιατί κλείσαν τα μαγαζιά τους, γι' αυτό πετάχτηκαν απ' έξω. Αυτοί έμειναν εκτός υγειονομικού συστήματος. Αυτούς τους ξαναβάλαμε. Μέσω σύστημα. Και κανείς σε δημόσιες δομές δεν πληρώνει τώρα για να νοσηλευτεί, για να χειρουργηθεί, για να κάνει εξετάσεις σε αυτές τις δημόσιες δομές. Αυτό ήταν μια μεγάλη πολιτική επιλογή. Δεν θα την πάρουν πίσω. Δεν θα τολμήσει κανείς να την πάρει πίσω, ό,τι και να γίνει στο μέλλον και σε 20 και σε 30 χρόνια. Και πραγματικά είναι ένα από τα πιο μεγάλα αριστερά αποτυπώματα που άφησε αυτή η κυβέρνηση την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Διαγράψαμε και 30 εκατομμύρια ευρώ που είχαν στείλει τα νοσοκομεία σε φορείες για να τα ζητήσουν από ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν και δεν αφήσαμε να στείλουμε. Και δεν αφήσαμε να στείλουν άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ που τα είχαν καταλογίσει αλλά δεν τα είχαν αποστείλει στις εφορίες. Και πραγματικά αυτό ήταν μια τεράστια ανακούφιση μαζί και με πολλά άλλα μέτρα του παράλληλου προγράμματος που είπε και ο Χρήστος μερικά προηγουμένως, με τις ρυθμίσεις των δόσεων, με το δωρεάν ρεύμα, νερό και τα επιδόματα στους πολύ χαμηλά της κοινωνίας μας κτλ. Που ήταν πραγματικά μια τέτοια μεγάλη και εμβληματικού χαρακτήρα παρέμβαση που έδειχνε και το πού θέλουμε να τα πάμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα στον χώρο της υγείας και θα τα κάνουμε. Και είναι η περαιτέρω ενίσχυση με προσωπικό, είναι η ολοκλήρωση ενός προγράμματος πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ που αφορά αντικαταστάσεις εξοπλισμών και έργων βελτίωσης ξενοδοχειακών υποδομών σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Ανοίξαμε το νοσοκομείο της Σαντορίνης που το είχαν κλειστό, ήταν έτοιμο από το 9 και ετοιμαζόταν ο Άδωνος με τον Βορύδη να το πουλήσουν για να γίνει σπα. Ξενοδοχείο να γίνει σπα. Ναι, αυτό ήταν. Λοιπόν, το ανοίξαμε.
Ανοίγουμε, τελειώνουμε το νοσοκομείο της Καρπάθου, τελειώνουμε το νοσοκομείο της Λευκάδας, επεκτείνουμε πτέρυγες σε πάρα πολλά νοσοκομεία από το Βενιζέλιο στην Κρήτη μέχρι το Αχέμα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το νοσοκομείο της Βέρειας στα Τσιμαθίας. Αγοράζουμε μαζικά αξονικούς, βάζουμε νέα μηχανήματα για πρώτη φορά. Εδώ να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τη Ρέρα Τιδούρου που ήταν η πρώτη περιφερειάρχη, ο δεύτερος ήταν ο Καρυπίδης. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Προσέξτε για να το καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά. Η Δούρου δεν μας έδωσε από το ΕΣΠΑ, μας έδωσε από τους ίδιους πόρους της περιφέρειας. Δηλαδή από το μερίδιο που τους αναλογούσε από την γενική φορολογία που αποτελούσε ίδιο πόρο της περιφέρειας. Όχι το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά λεφτά. Κάναμε μια αναδιανομή συγκεκριμένη, έδωσε 40 εκατομμύρια για τα νοσοκομεία της Αττικής που αγοράζουμε εξοπλισμό πανάκριβο σε πάρα πολλά νοσοκομεία, σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής. Έδωσε και το ίδιο, ένα αντίστοιχο ποσό, 15 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, για τα νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από το ΕΣΠΑ είναι το κομμάτι που αφορά τα ασθενοφόρα, το διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, τα 60 ασθενοφόρα. Και μια αντίστοιχη ενέργεια κάνει και ο Καρυπίδης στη Δυτική Μακεδονία και οφείλω να το αναφέρω γιατί είναι ο δεύτερος περιφερειάρχης που έχει χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους για να στηρίξει το σύστημα υγείας. Το ξέρω ότι κατηγορήθηκε ένα γι' αυτό, γιατί ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια, ξέρεις γιατί τους έχει πιάσει, για να μου κάνει μια πάσα τώρα για να περάσω το επόμενο. Ξέρεις γιατί τους έχει πιάσει αυτή η μαύρη τραμουδάνα και αυτή η λύσα. Διότι βλέπουν ότι εμείς με 300 εκατομμύρια ευρώ πραγματική αύξηση παραπάνω καλύψαμε άλλα 2 εκατομμύρια 300.000 κόσμο. Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Γιατί το κάναμε, έτσι. Δηλαδή, γιατί το κάναμε. Γιατί δεν κλέβουμε, παιδιά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί δεν κλέβουμε. Λοιπόν, με τα 40, η Δούρου μας έδωσε 40 εκατομμύρια που επειδή ξέρουμε γράμματα και είμαστε του χώρου, ξέραμε ότι με αυτά τα 40 εκατομμύρια μπορούσαμε να πάρουμε ένα αριθμό μηχανημάτων. Αν πηγαίναμε με τις τιμές που βάζαν αυτοί πριν, θα χρειαζόμαστε για αυτά τα μηχανήματα πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η ιστορία. Με τα 40 κάνουμε δουλειά για 70. Παιδιά, είναι αυτό που έμαθα εγώ ως δήμαρχος. Όταν, που θα κάνεις ασφακιά, όταν δεν παίρνεις μίζες, το 1 ευρώ μετράει για 2. Άρα κάνεις διπλάσιο έργο. Και αυτή είναι η ιστορία. Και περνάω τώρα, γιατί αυτό είναι μια πάσα για να περάσουμε στα άλλα. Κοιτάξτε, εμείς παραλάβαμε μια χώρα η οποία ήταν χρεοκοπημένη. Παραλάβαμε μια χώρα με ένα τρίγωνο διαπλοκής πολιτικών, επιχειρηματιών, τραπεζιτών και ΜΜΕ που έκανε κουμάντο από το 49-50 και 12 με κάποιες αλλαγές ενδιάμεσα, δηλαδή στις 80 οικογένειες των Γερμανοτσολιάδων της κατοχής που μετά την ήττα στον Εμφύλιο κάτσαν στο σβέρκο του ελληνικού λαού προσθέθηκαν και καμιά 15-20 νέα τζάκια που διαμόρφωσε ο Ανδρέας Παπαδρέου την δεκαετία μετά το 80. Και αυτές οι 100 οικογένειες λίστεψαν, κατέκλεψαν και βυσοδόμησαν πάνω στη χώρα. Μια περίοδο δίνανε και τζάμπα δάνεια μετά την είσοδο του ευρώ, κοιμήσανε έναν κόσμο και βέβαια το 2010, γιατί αυτό το συμβόλαιο χρεοκόπησε τη χώρα, γιατί αυτό το συμβόλαιο είχε δύο χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν το πελατειακό κράτος και το δεύτερο ήταν η παραοικονομία. Ειδικά την περίοδο του Σιμίτη, από το 1996 μέχρι το 2004, διαμορφώθηκε μια κατάσταση στην οποία δεν αγοραζόταν ούτε χειρουργικό εργαλείο, ούτε υπέρηχο στο 8ο κλασάτο νοσοκομείο της επικράτειας και όχι μόνο, ούτε δεν στρωνόταν ένα δρομάκι σε ένα χωριό, αν δεν έπεφτε μίζα. Ή το ένα κομμάτι αυτό και το άλλο ήταν ότι μεταθέσεις, προκηρύξεις, διορισμοί, μετακινήσεις, όλα έφταναν σε βουλευτές και σε υπουργικά γραφεία. Είμαστε το πρώτο Υπουργείο το οποίο πέρασε αυτή την αρμοδιότητα, την έδινε, την είχαμε, ο Ανδρέας και εγώ, τη διώξαμε αυτή την αρμοδιότητα, να την έχουν οι υπεάρχες και οι διοικητές, που τους φτάνει το χέρι των ανθρώπων. Γιατί εμένα δεν με φτάνει. Άμα μετακινήσω εγώ μια νοσηλεύτρια από την Καλαμάτα και την πάω στη Μυτιλίνη, έλα βρες με. Το διοικητή της Καλαμάτας όμως, το διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, το βρίσκεις.
Αυτά. Γιατί και η γραμμή που έχουμε δώσει είναι ότι μετακινούμε ανθρώπους αν υπάρχουν τα ζητήματα της υγείας, αν έχουν πρόβλημα, αν λύνουν πρόβλημα εκεί που πάνε και αν δεν δημιουργούν πρόβλημα εκεί που φεύγουν. Αυτή είναι η γραμμή. Στη συντηρητική πλειοψηφία τηρείται. Πάντα δεν τηρείται και έχουμε κάτι κραυγές. Λοιπόν, παραλάβαμε λοιπόν ένα τέτοιο, αυτό το πελατειακό κράτος από τη μια, να χρωστά στον Υπουργό. Αυτή ήταν η λογική. Να χρωστά στον βουλευτή, να χρωστά στον Υπουργό για να σε έχει ακόλουθο, να σε έχει πελάτη, να κρέμεσαι από αυτό. Και το δεύτερο, ότι έχω να βγάλω, το κάνω. Δεν έχω να βγάλω, δεν το κάνω. Αυτό το μοντέλο, παιδιά, χρεοκόπησε τη χώρα. 85 δις μαύρο χρήμα από το χώρο της υγείας. Συν 150 από τα εξοπλιστικά, συν 100 από τα δημόσια έργα, συν 100 από τα δημόσια έργα. Αυτό είναι το χρέος που χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτό παραλάβαμε. Αυτό παραλάβαμε. Και η λύσα που σε έχει πιάσει είναι γιατί βλέπουν ότι έχουν χάσει 3 χρόνια. Ότι δεν μπορούν να κλείσουν δουλειές. Και ξέρεις τι έχει συμβεί. Έχουν πολλά όξο. Δεν μπορούν να τα φέρουν μέσα γιατί έχουν πια στα διάσωρα. Τα εδωμέσα τελειώνουν, καινούργιες δουλειές δεν μπορούν να κάνουν και έχουν ενισχυάσει. Έχουν βάλει τα βρέμπερα. Λοιπόν. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ό,τι συμβαίνει στο δικό μας Υπουργείο, συμβαίνει σε πάρα πολλά Υπουργεία. Έτσι, το ΚΕΛΠΝΟ, το οποίο υποτίθεται ήταν ένα επιστημονικό εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Δηλαδή να ελέγχει με το επιστημονικό δυναμικό που έχει και πολύ αξιόλογο ένα μεγάλο κομμάτι, να ελέγχει την έναρξη επιδημιών, να προσέχει, να απομονώνει, να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, να ενημερώνει πληθυσμούς κτλ. Αυτό έτσι ξεκίνησε. Αλλά την περίοδο, αλλά ειδικά την περίοδο, γιατί μετά πήγε, σόι πήγε το βασίλειο, του σημειτικού μεσαίωνα που λέω εγώ, της διαφοράς ας πούμε που έγινε νόμος κίνησης αυτής της κοινωνίας, το μαύρο χρήμα, αυτό μετατράπηκε σαν εργαλείο που στο όνομα της επιδημιολογικής επιτήρησης άρχισε να μοιράζει χρήμα αφιδώς σε μελέτες, σε διάφορους παρατρεχάμενους κοντινούς, διάφορους επιστήμονες, διάφορους μελετητές, δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι, να μοιράζει προγράμματα ενημέρωσης του κοινού που σε διάφορα ΜΜΕ, τα οποία, προσέξτε, θα έπρεπε να προβάλλονται δωρεάν, γιατί είναι μηνύματα υγειονομικού χαρακτήρα, είναι μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά υποχρεούνται ακόμα και από τα παλιές ρυθμίσεις του ΕΣΡΟΥ κτλ. Να προβάλλονται δωρεάν. Έτσι πήρε η κυρία Στουρλάρα, η γυναίκα του αρχιτραπεζίτη, το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου κτλ. Που μας ήσανε μαζί με μια άλλη, καμιά 600 χιλιάρικα σε πρώτη φάση και άλλο ένα εκατομμύριο μετά, με στημένη διαδικασία για να πάρουν την ανάθεση. Και μετά μας κάνει λέει μήνυση, γιατί απεντάξαμε το υπόλοιπο πρόγραμμα και δεν τις αφήσαμε να φάει και τα υπόλοιπα. Κατάλαβες. Λοιπόν. Και αυτό το πράγμα μετά, προσέξτε όμως, μετά άρχισε η ιστορία της προβολής του σήματος του ΚΕΛΠΝΟ και του ελέγχου που έφτασε στο απόγειό του με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, όπου πρακτικά είχες εκατοντάδες συμβάσεις να μοιράζει χρήμα πανελλαδικώς την περίοδο που ξεσκίζαν τη χώρα, να μοιράζει σε ΜΜΕ από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο, υπαρκτά και ανύπαρκτα, με μικρή αναγνωσιμότητα ή και με μεγάλη αναγνωσιμότητα, να μοιράζει 20 και 50 και 30 και 40 για να βάζουν ένα μπάνερ, ας πούμε, για κάνα μήνα, για να δημοσιεύουν ένα άρθρο σε κάποιο κυριακάτικο φύλλο. Και ορισμένα από αυτά έχουμε βγάλει και γίνονται Βελώνα και Κλωστή, κάτι άλλο ελληνεσδήμαρχοι.gr και δεν συμμαζεύεται, τα οποία είναι ανύπαρκτα και πρακτικά είναι μαύρο πολιτικό χρήμα. Έτσι. Δηλαδή, ένας παπάς, ονόματι παπάς, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, έφτιαξε ένα site που το έλεγε Aegean Dream, το οποίο λειτουργήσε για 4-5 μήνες, τέλος 14, αρχής 15. Το site αυτό υποτίθεται δισογραφικό. Άνοιξε στο όνομα της γραμματέως του και της πεθεράς του, πήρε 85.000 διαφημιστική δαπάνη από τον Κερπνό, δηλαδή έκανε την προεκλογική του εξαρτία ο τύπος, πήρε και καμιά 19.000 σταυρούς εκτός, έτσι. Και το Μάρτιο του 15 έκλεισε. Λοιπόν, και όλα αυτά, όλο αυτό το πράγμα, βέβαια, πώς το λένε, έχουν φριάξει που το έχουν χάσει. Εμένα μου κάνουν μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα. Με λένε άξεστο, με λένε αγρίκο, με λένε άκουρο, με λένε άπλυτο, με λένε γιδοβοσκό, με λένε ότι θες βοσκό στα πατρέα μου και είναι τιμή μου και καμάρι μου. Έτσι. Λοιπόν, λένε όλα αυτά, κάνουν μια δολοφονία χαρακτήρα ακριβώς γιατί έχουμε βγάλει τις πομπές του στη φόρα. Έτσι.
Έχω πει τι είμαι και τι δεν είμαι σαν γιατρός του Αντάλλου και δεν χρειάζεται να άλλα από κάποια πράγματα. Αλλά αυτή η δολοφονία χαρακτήρα γίνεται για να υποτιμήσουν το μέγεθος αποκάλυψης που έχουμε κάνει με όλα αυτά. Και αυτό το πράγμα οδηγεί βέβαια και σε κάποια μεγάλα ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Έτσι. Διότι στο δικό μου τον Μπόι, και να βάλω και του Παυλίδη που κάνα δύο πόλεις έχουμε διαφορά, στο δικό μου τον Μπόι και του Παυλίδη μαζί είναι το ύψος των χαρτιών που έχουμε πάει στην εισαγγελία διαφοράς ή τις άλλες εισαγγελίες από το φθινόπωρο του 2015 μέχρι τέλη του 2016. Έχουν βγει ελάχιστα πορίσματα. Με το πρώτο που βγήκε πήγανε κάποιοι για δύο κακουργήματα και σύσταση συμμορίας, αλλά καθυστερούν πολύ. Γιατί και ξέρετε γιατί καθυστερούν. Γιατί κάποιοι πιάνουν από τους Μητσοτάκηδες και τους Κούλιδες κτλ. Μην προχωράτε, μην προχωράτε, ή παίρνουν άλλα νομικίστικα μέτρα. Αυτοί θα πέσουν σήμερα, πέφτουν, αύριο πέφτουν, μεθαύριο πέφτουν, για να μην ασκηθούν αυτές οι διώξεις. Δεν θα πέσουμε και θα ασκηθούν οι διώξεις και γρήκα. Δεν θα πέσουμε, επαναλαμβάνω, θα ασκηθούν οι διώξεις και σύντομα μάλιστα σε πολλούς από αυτούς, γιατί πρέπει πραγματικά, έτσι, πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Δεν είναι εκδίκηση, είναι τιμωρία για να μην το ξανακάνει κανένας. Διότι αυτή η χώρα καταστράφηκε, όχι μόνο γιατί υπήρχε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο έκανε κολυγιά με επιχειρηματίες και κατέκρεψε ότι υπήρχε και δεν υπήρχε και τον πλούτο παραγότανε. Χρεοκόπησε γιατί δεν υπήρχε και δικαιοσύνη. Και θα πω ένα παράδειγμα σε αυτό. Θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από 2,5 χρόνια στην Ισπανία βγήκε στη φορά το κόμμα του Ραχώρη, κάποιοι τα πιάνανε. Δεν βγήκε. Το έγινε πριν 3 χρόνια. Μέσα σε 2,5 χρόνια είχες τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Έπεσε κυβέρνηση με αυτό. Εδώ παιδιά, η Siemens βγήκε στη φορά το 2006. Και το δικαστήριο γίνεται τώρα, το 2018. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό χρεοκόπησε η χώρα και για τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και όταν βγήκα και το είπα, α, παρεμβαίνει στην εξαρτησία της δικαιοσύνης και τι είναι αυτά και ο γνωστός Πολάκης και μισό του κλπ. Και το λέω και ξαλέω και το φωνάζω ότι είναι αυτό το πράγμα. Με την Οβάρτης βλέπουμε τι έγινε. Που είναι το σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνης. Και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Και κάποια πράγματα σπρώχτηκαν επειδή και οι Αμερικάνοι, όχι για την ψυχή της μάνας μου, αλλά γιατί χάσανε ειδικές τους εταιρείες από αυτά που κάνει ο Οβάρτης. Έτσι, όπως είχαν χάσει και κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες από αυτά που έκανε η BMW και η Audi, κίνησαν αυτή τη διαδικασία και δεν μπορούν να τη σταματήσουν. Αν προσπαθούν, θα την καθυστερούν όσο μπορούν. Για να προχωρήσω περαιτέρω, κοιτάξτε τώρα, μετά τις 29 Αυγούστου, είμαστε εκτός μνημονίου. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι δεν έχουμε δανειακή σύμβαση. Επιλέγουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα πιάσουμε τους στόχους, δηλαδή το θέμα του πλεονάσματος του 30%, και αυτό θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο δεν θα κοπούν και οι συντάξεις το Γενάρη. Και δεν θα κοπούν οι συντάξεις γιατί, παρά την πρόβλεψη, γιατί μπήκε αυτό το μέτρο τότε και λέγαμε ότι θα κόψουμε από εδώ, αλλά θα δώσουμε από εκεί. Και τα είχα πει από τότε, ότι μέχρι τότε θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και δικαιώνομαι σε αυτό το πράγμα. Για το αν θα κοπούν ή όχι δηλαδή. Το Δούνο του επέμενε, πέρα από την νεοφιλελεύθερη ιδιοληψία του, που θεωρεί ότι η υποτίμηση της εργασίας είναι αυτή που φέρνει την ανάπτυξη, λες και άλλες χώρες που έχουν ξετινάξει το ΑΕΠ τους, έχουν υποτιμήσει την εργασία. Όχι, δεν το έχουν υποτιμήσει, το έχουν αμύψει ίσα ένα παραπάνω. Επέμενε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ θα είχε έλλειμμα 800 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει ο ΕΦΚΑ έλλειμμα 800 εκατομμύρια ευρώ, έτσι όπως τα πράγματα έχει περίσσεμα ένα δις και κάτι. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό το πράγμα με την περικοπή των συντάξεων και βέβαια αντίστοιχα και σε σχέση με το αφορολόγιο. Η επόμενη περίοδος, κατά τη γνώμη μου, θέλει μια μεγάλη κεντρική ιδέα. Είναι ότι αλλάζουμε τη χώρα και την αλλάζουμε τώρα. Σε τι την αλλάζουμε? Κάνουμε αναδιανομή, και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική ιδέα, κάνουμε αναδιανομή υπέρ των αδυνάτων. Κάνουμε αναδιανομή με μια σειρά από πολιτικά μέτρα προς όφελος της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Κάνουμε αναδιανομή προς όφελος της ζωντανής εργασίας και όχι του εμπορεύματος. Να το πούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε αυτό. Κάνουμε αναδιανομή στην αμοιβή των συναδέλφων μου στο μικροβιολογικό της Νίκαιας και όχι στα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούν. Πρέπει να κόψω από τα αντιδραστήρια για να αυξηθούν αυτονόμοι μισθοί.
Αυτή την αναδιανομή πρέπει να κάνουμε και να την κάνουμε παντού. Πρέπει να κόψουμε από την υπερτιμολόγηση της ασφάλτου στα τεχνικά έργα για να ανέβουν τα νεροκάματα και να ανέβουν οι μισθοί των μηχανικών που τα σχεδιάζουν. Αυτό πρέπει να είναι μια πρώτη κόκκινη κλωστή και κεντρική ιδέα της επόμενης περίοδου. Γι' αυτό είπε και ο Αλέξης για το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών, γι' αυτό μίλησε και για την αύξηση του βασικού μισθού και που επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις, έτσι. Γι' αυτό ήδη έχουμε, νομίζω 7 έχουν συλλογικές συμβάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί, που καλύπτουν 190.000 εργαζόμενους, ήδη, και θα υπάρξουν και άλλα, με τη νέα νομοθέτηση, με προσεκτικό τρόπο του βασικού μισθού, με κατάργηση αυτής της ξεφτύλας του υποκατώτατου, και μετά λέμε γιατί μας φεύγει η νέα γενιά, στην οποία πρέπει να ανοίξουμε διάδρομο καθαρό για να επιστρέψει, και ο διάδρομος καθαρός, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και καλύτερες αμοιβές, και εκεί πρέπει να χτυπήσουν τα σφυριά την επόμενη περίοδο, γιατί πλήρωσε πολύ αίμα ο ελληνικός λαός και πρέπει να αρχίσει να επουλώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και η συνταγματική αναθεώρηση έχει να κάνει με πολλά πεδία. Το ένα πεδίο είναι το κράτος. Και το δεύτερο είναι και ένα άλλο πολύ σοβαρό είναι η δικαιοσύνη. Σε αυτά τα αναφέρω, είναι πολλά, αλλά αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τι εννοώ αλλαγή του κράτους. Κοιτάξτε, λέτε. Το κεντρικό κράτος, δηλαδή τα υπουργεία και οι κεντρικοί μηχανισμοί, είναι για να κάνει 4 δουλειές. 4, όχι 5, 4. Η μία είναι να βγάζει το σχέδιο. Αλλά τι θα κάνω. Το δεύτερο είναι να μοιράζει τα λεφτά στους εποπτευόμενους φορείς του. Δηλαδή, θέλουμε στήριξη του κοινωνικού κράτους, υπουργοί της υγείας, αυτά μπορούμε να αναπτύξουμε του χρόνου, άρα τόσα σας αξίζουν. Τόσα είναι το μερίδιο από τον παραγόμενο πλούτο. Τρίτον, πώς αυτά τα μοιράζουμε στους αποκεντρωμένους φορείς, στις υγειονομικές περιφέρειες, στα νοσοκομεία. Τέταρτο, παιδιά, Γιωργόπουλε, Βραγώνα, Ιορδανίδου, δεν ξέρω αν είναι εδώ, και τα λοιπά, που είναι οι διοικητές, αυτοί είναι οι κανόνες που θα δουλέψετε για να τα ξοδέψετε. Και παίξτε μπάλα. Αυτό θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί δεν γίνεται σήμερα αυτό. Σήμερα, για να πάρει ο Δήμιος Γεωργόπουλος, που είναι διοικητής στον Ερυθρό, να πάρει 2 χιλιάρικα από τον κωδικό που έχει τα μπουκάλια, να τον βάλει στον κωδικό που έχει τα στυλό. 2 χιλιάρικα ευρώ. Παίζει με 45 εκατομμύρια το χρόνο. Για να πάρει τα 2 χιλιάρικα από τα μπουκάλια να τα πάει στα στυλό, για να αγοράσει, γιατί του ξέφυγε, τελείωσε ο κωδικός, πρέπει να υπογράψουν 7-8 υπάλληλοι στο Υπουργείο του, καμιά 7-8 υπάλληλοι στην ΥΠΕ, 7 στο Υπουργείο Υγείας, εγώ και ο Ανδρέας. Αυτό σημαίνει στην καλύτερη περίπτωση 20 μέρες καθυστέρηση, στη χειρότερη 6 μήνες. Άρα δεν έχει να αγοράσει, και δεν είναι ένα στυλό, δεν έχει να αγοράσει κάποια υγειονομικά υλικά. Ενώ έχει τα λεφτά, αλλά πρέπει να κάνει την αναδιανομή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στους Δήμους. Και εδώ θα μου πεις κάποιος ότι άμα δώσεις τις αρμοδιότητες θα κάνω ό,τι θέλουν. Δεν είναι, εδώ είναι ένα άλλο στοίχημα. Θέλει μια άλλη πλατιά δημοκρατική ενότητα σε κάποια πράγματα και πρέπει να βγούμε μπροστά με άλλο παράδειγμα διοίκησης. Διότι αυτοί τα είχαν μαζέψει όλο το κεντρικό κράτος για να ελέγχουν την παραοικονομία και να το ελέγχουν πελατειακά. Δεν μπορούμε έναν οργανισμό που είναι εκπαιδευμένο σε αυτή τη λογική, αυτός δεν μπορεί να υπηρετήσει αριστερό πολιτικό σχέδιο, παιδιά. Δεν μπορεί να υπηρετήσει αριστερό πολιτικό σχέδιο ένας τέτοιος μηχανισμός, γιατί έχει δομηθεί σε αυτό. Δεν σπάει με άλλο τρόπο. Σπάει μόνο αν αποκεντρώσει εξουσία. Αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα μου πεις, θα είναι ανεξέλεκτος. Όχι. Αλλά έτσι θα μπορεί ο κάθε διοικητής, ο κάθε δήμαρχος. Δηλαδή, γιατί για ένα έργο μιας ανάπλασης της πλατείας ενός χωριού που είναι 50.000 ευρώ, γιατί πρέπει να υπογράψουν και να πάρει 23 αδειοδοτήσεις εκτός του Δήμου μέχρι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν ξεκινάς έτσι. Μου ανέφερε ο Πρωθυπουργός να παρακολουθήσω έργα στην Κρήτη. Τώρα κτλ. Γιατί έγινε αυτό. Διότι έχουμε στείλει ένα σκασμό λεφτά. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Ο Σκουρλέτης από το εσωτερικό με τα προγράμματα Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2, ούτε τα χρυσά χρόνια του Ανδρέα Παπαντρέου τα πρώτα, δεν είχαν τόσα λεφτά οι Δήμοι στα ταμεία τους. Από αυτά δουλεύεται όχι πάνω από 20%. Γιατί.
Γιατί κάποιος υπάλληλος σε κάποιο σημείο του μηχανισμού, κάποιο διευθυντικό στέλεχος, κάποιο γραμματέας, κάποιο δικό γραμματέας διαφωνεί. Έχει άλλη άποψη. Λες και τον ρώτησε κανένας. Λοιπόν, και το σταματάει. Και αυτό γίνεται. Και ουσιαστικά εγώ αυτό που κάνω στην Κρήτη είναι αλληλοκλοτσές. Για να προχωράνε αυτά. Αυτό γίνεται. Γιατί έχουμε δώσει 100 εκατομμύρια σε 7-8 δήμους και δουλεύονται τα 20. Και για μεγάλα έργα. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Το λέω τα νούμερα γιατί τα ξέρω από εκεί. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια βασική συνταγματική αλλαγή. Δηλαδή, ποια είναι η αποκέντρωση μελετητικών, σχεδιαστικών και αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων με όρους και κανόνες που θα έχει ορίσει το κεντρικό κράτος στις αποκεντρωμένες δομές του κράτους. Αυτό θα επιταχύνει και θα απελευθερώσει παραγωγικές δυνάμεις σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας. Το λέω και το εννοώ γιατί το έχω βιώσει. Δεν θέλουμε όμως να είναι εξέλεκτο. Τι λέμε τώρα, τώρα τι κάνουμε. Τώρα δουλευόμαστε μεταξύ μας μέχρι στιγμής. Δηλαδή, έπρεπε, υπάρχει ο λεγόμενος προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο κτλ. Το οποίο δουλευόμαστε μεταξύ μας. Κανονικά. Αυτοί ξέρουν ότι τους δουλεύουμε, αυτοί ξέρουν ότι μας δουλεύουν, λέμε ψέματα ένας στον άλλον, τελικά κάνουμε 2 χρόνια να πάρουμε τις εγκρίσεις. Και όταν το κάνουμε, εγώ μπορεί να πάρω χρηματοδότηση για να χτίσω ένα σπίτι, έτσι, και να φτιάξω μια πλατεία. Και δεν έλεγε κανένας. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξει η λογική του ελέγχου. Δεν θέλουμε προληπτικό έλεγχο, αλλά θέλουμε ετήσιο τελικό ανασταλτικό σε κάθε αποκεντρωμένη δομή. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι... σε έχω χρησιμοποιήσει πολύ, αλλά είναι το παράδειγμα που καταλαβαίνετε εύκολα. Είναι και ο διοικητής της Ξάνθης, βέβαια. Λοιπόν, δίνουμε λοιπόν στον διοικητή της Ξάνθης. Του λέμε πάρε 5 εκατομμύρια και παίξε μπάλα. Κάνε αυτά, κάνε αυτές τις προσλήψεις, κάνε έτσι τα έργα, αγόρασε αυτά, σχεδίασε τα, αδειοδότησε τα, πάντα κάνε. 20 του 10 του Δεκέμβρη έρχομαι να δω τι έκανες. Και αν δω ότι δεν το έκανες όπως έπρεπε, έτσι, για το φόβο σου τα έρμα, τελικά. Αν δω όπως ότι δεν το έκανες όπως έπαιξες, ότι έπαιξες άλλη μπάλα, σηκωθήκε με αποφασιστική τιμωρητική αρμοδιότητα του ελεγκτικού οργάνου. Μόνο αυτό θα αλλάξει την κατάσταση στη χώρα και κατά τη γνώμη αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί σίγουρα με συνταγματική αναθεώρηση. Ένα δεύτερο πράγμα τεράστιο που πρέπει να το υλοποιήσουμε έχει να κάνει με τις αλλαγές στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, είπα το παράδειγμα προηγούμενο με την Ισπανία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε προανάκριση και κυρία ανάκριση. Γιατί πρέπει να έχουμε προανάκριση και κύρια ανάκριση? Διότι κοιτάξτε, λέτε. Θα το πω πάλι με παράδειγμα. Αυτή η ιστορία με τον Κελπνό, το πρώτο πόρισμα που βγήκε, είναι ένα πόρισμα που δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα. Έλεγε ο Άδωνης ότι τους πήραμε χορηγία της Αστέλο Ντέρ, βρήκαμε τα εξτρέ της Τράπεζας Εθνικής που πληρώνονταν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έλεγε ότι δουλεύουν στην δομή των οροθετικών του Κελπνό, βρήκαμε τις αμοιβές τους από τις υπερορίες στο Υπουργείο που τους είχε εκεί. Και είχε και εκείνη την υπεύθυνη του γραφείου τύπου που έχουν εκεί διάφορα βίντεο στην τηλεόραση. Έτσι, το νέο πρόσωπο, ας πούμε, της αριστείας. Λοιπόν, αυτό δεν πέφτει με τίποτα. Έγινε η προανάκριση ένα χρόνο. Με βάση το πόρισμα, άσκησε ο εισαγγελέας κακουργηματική δίωξη. Γιατί δεν πρέπει να πάει στο δικαστήριο κατευθείαν. Και πρέπει να γίνει κύρια ανάκριση που θα ξαναπεί τα ίδια. Για ποιο λόγο? Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας για να καθυστερεί να απολύεται δικαιοσύνη και ο δεύτερος για να βρούμε δουλειά δικηγόρη γιατί διπλασιάζεται ήδη. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει, αν έχουμε τέτοιο, να ειδοποιηθεί αυτό το στάδιο. Δεύτερον, από πού και ως πού μια σειρά από υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος πάνε με τη λογική που πάει ένας που του κόψει κλίση, ας πούμε, ή που κάνει ένα τρακάρισμα. Δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί αυτές να μην προηγούνται? Γιατί η αναβολή πρέπει να είναι μετά από ένα χρόνο και όχι μετά από 2 μήνες? Τρίτον, γιατί να μην παίρνετε υπόψη για την εξέλιξη των δικαστών πόσες από τις αποφάσεις που έστειλε το ακροατήριο τελεσυδίκησαν με καταδίκες? Γιατί έχουμε και ανάποδα παραδείγματα. Πάλι για λόγους εκβιασμού κτλ. Να στέλνει αποφάσεις για να εκδικαστούν κτλ. Οι οποίοι αποδεικνύονται αθώοι. Και όχι μόνο γιατί να μην παίρνετε αυτό υπόψη στις εξέλιξεις του δικαστή. Γιατί αυτή τη στιγμή στους δικαστές έχουν μια κατάσταση, έτσι, η οποία είναι με τα χρόνια που περνάνε ανεβαίνουν. Με τα χρόνια που περνάνε ανεβαίνουν, η κυβέρνηση επιλέγει την κορυφή,
Η κορυφή επιλέγει τους από κάτω και βίνα και δώστε. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια μοριοδότηση με βάση το παραγόμενο έργο. Δηλαδή, αν ένας δικαστής αποκαλύψει και καταδικάσει ένα μεγάλο σκάνδαλο στο οποίο διασπαθήσει και δημόσιο χρήμα, γιατί αυτός δεν πρέπει να βγει πιο μπροστά στην κλίμακα της ιεραρχίας για να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Άντε, δηλαδή πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που απονέμεται η δικαιοσύνη. Θεωρώ βασικό λόγο που χρεοκόπησε τη χώρα ότι όλο το πολιτικό προσωπικό και οι επιχειρηματίες είχαν την αίσθηση ότι δεν θα τιμωρηθούν. Δεν θα τιμωρηθούν. Δεν είναι μόνο το ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει αριστερά στην εξουσία. Είναι ότι δεν θα τιμωρηθούμε. Τώρα θα τα πιάσω σήμερα, να βάλω εγώ 50 εκατομμύρια στην τσέπη. Αν είναι τελεσυνδική σε 20 χρόνια, ποιο ίδιο με θέλει να τα έχω πεθάνει. Θα έχω πεθάνει, θα τα έχω πάει αλλού, αντεβρέστα. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Δεν αλλάζει η χώρα να αλλάξει αυτό. Και έτσι θα υπάρχει και η τιμωρία και ο φόβος που θα φυλάει τα έρμια για να βάλεις και την άλλη ιστορία μπροστά. Το τρίτο ζήτημα το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω είναι το κοινωνικό κράτος. Κάνουμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη επιλογή, πέρα από όλα αυτά που γίνονται στο επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας κτλ. Θα πρέπει να υποστηριχτεί περαιτέρω η παιδεία. Μην ξεχνάμε έτσι, ότι τα σχολεία 3 χρόνια τώρα ανοίγουν με καθηγητές, δασκάλους και βιβλία στη θέση τους και όχι αυτή την κακομοιριά που γινόταν τα προηγούμενα. Έτσι. Ότι έχουμε 4.500 παραπάνω αναπληρωτές, θα υπάρχουν και μόνιμοι διορισμοί, γιατί όντως αυτή την τετραετία η μερίδα του Λέοντος για συγκεκριμένους λόγους την πήρε με απόφαση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, την πήρε του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη ενίσχυση και του χώρου της παιδείας με μόνιμο προσωπικό, για να μπορέσουν να στηριχτούν κάποιες τέτοιες δομές και ήδη αυτό διαφαίνεται. Και επίσης πρέπει να πάρθουν μια σειρά από μέτρα που έχουν να κάνουν με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτά δένονται με το πρώτο που είπα, με την αλλαγή των μηχανισμών και των διαδικασιών του κράτους, διότι αυτή τη στιγμή στέκουν πάρα πολλά χρήματα από ΕΣΠΑ, από ΠΟΥΔΟΕ, από θεματικά, από δεξιά, από αριστερά, τα οποία δεν υλοποιούνται για αυτούς τους λόγους. Τα οποία πρέπει να πέσουν στην αγορά, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε μια πιο εξειδικευμένη πολιτική στην αγροτική οικονομία. Έτσι, στην αγροτική οικονομία, η οποία πρέπει να ξαναπάρει μπρος και μπορεί να ξαναπάρει μπρος, όχι γιατί έχουμε τις τεράστιες πεδιάδες της Λευκορωσίας και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά γιατί έχουμε ποιοτικά προϊόντα τα οποία με την κατάλληλη τυποποίηση και αναγνωρισιμότητα μπορούν να βρουν τη θέση τους στην αγορά. Γι' αυτό παίρνει και αυτό το μέτρο με την ενίσχυση και την μείωση της φορολόγησης σε αυτούς που θα μπαίνουν μέσα στους συνεταιρισμούς, το οποίο θέλει πολύ μεγάλο κόπο να πείσουμε τον κόσμο, γιατί οι συνεταιρισμοί της προηγούμενης περίοδου κατακλέψαν τα πάντα. Έτσι. Ήταν και αυτοί πελατειακά συστήματα διορισμών. Κλέβανε και τον κόπο των αγωτών και είδαμε και πάθαμε για να φτιάξουμε κάποιους συνεταιρισμούς και κάτω ξανά για να τους ξαναστήσουμε. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντισταθούν στους εμπόρους που κλέβουν τον κόπο τους. Εδώ βγάζουμε 300.000 τόνους λάδι, ας πούμε, και παίρνουμε από την υπεραξία του παίρνουμε τίποτα. Παίρνουν 4 ευρώ ο παραγωγός και τα 15 τα παίρνουν οι Ιταλοί. Αυτό το πράγμα γίνεται και άλλα 5 παίρνουν οι έμποροι. Αυτό το πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να αλλάξει, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, γιατί αυτό δημιουργεί άλλες κοινωνικές συμμαχίες. Αυτό δημιουργεί άλλες κοινωνικές συμμαχίες. Η υλική όρη ύπαρξης των ανθρώπων είναι αυτή που διαμορφώνουν τη συνείδησή τους και τελικά οδηγούν στην πολιτική τους επιλογή. Αν εμείς δεν αποδείξουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε την οικονομία και την κοινωνία μας αλλιώς, συγκρουόμενοι με τα συμφέροντα αυτά, τιμωρώντας αυτούς που πρέπει, ανοίγοντας τις διαδικασίες, δεν δημιουργούμε όρους διεύρυνσης της κοινωνικής άρα και πολιτικής συμμαχίας που πρέπει να κάνει η αριστερά σαν ένα ευρύτερο μέτωπο δυνάμεων για να μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα σε άλλες ατραπούς από αυτές που μας έφεραν. Πάμε για νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε ανθρώπους που είναι τίμιοι, καθαροί και προκομμένοι, που μπορούν να βάλουν πλάτη σε ένα τέτοιο πράγμα. Δεν πάμε να επιστρέψουμε στο κοινωνικό συμβόλαιο πριν το 9. Πάμε να περιγράψουμε μια άλλη κοινωνία με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με αναδιανομή υπέρ των αδυνάτων, με ενισχυμένο κοινωνικό κράτος, με καθαρούς κανόνες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, με τιμωρία των διεφθαρμένων και των ενόχων, με σπάσιμο του συστήματος διαπλοκής, για να μπορέσουν τα παιδιά μας που ξενιτεύτηκαν στα πουλιά να έρθουν πίσω, να ξαναβάλουν πλάτη για να ξανακάνουμε τη χώρα έτσι όπως αξίζει και έτσι όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.